Μια χαρά ζούμε μαζί στο ίδιο κόμμα, δόξα τω Θεώ, από ιδρύσεώς του. Ναι. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Εντάξει, έχετε καλά είσαστε πρώτη στα, ο ένας στην Ανατολή, ο άλλος στη Δύση. Όχι, όχι, δεν έχετε δίκιο σε αυτό. Όχι. Καθόλου. Υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Αυτό δεν εμπόδισε το ΣΥΡΙΖΑ. Και ποια άποψη θα υλοποιηθεί όμως? Μισό λεπτό να τελειώσω. Ναι. Υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Αλλά εδώ και καιρό, πολύ καιρό, το κόμμα έχει συγκροτημένη άποψη. Τελειώνουν. Κάνουμε τη συζήτησή μας και τα λοιπά. Και υπάρχει η πλειοψηφία, υπάρχουν οι αποφάσεις του συνεδρίου, ναι. Υπάρχει η πολιτική που εξαγγέλει ο Τσίπρας και ούτω καθεξής. Άρα το ότι υπάρχουν διαφορετικές απόψεις δεν αποτελεί ούτε εμπόδισε το ΣΥΡΙΖΑ. Εδώ πολλοί μέσα δικοί σας σας καταλογίζουν ότι αποκλίνετε ακόμα και από τις επίσημες εκδηλώσεις. Ωραία, εντάξει, μπορεί κάποιος να αισθάνεται ότι αποκλίνει κάποιος ή κάποιος δεν αποκλίνει κτλ. Αλλά όλο αυτό είναι μια πολιτική συζήτηση η οποία δεν αφορά, διότι ο πλουραλισμός των απόψεών μας δεν εμπόδισε το ΣΥΡΙΖΑ από 4% να έρθει στην αξιωματική αντιπολίτευση, ούτε σήμερα τον εμποδίζει οι διαφορετικές απόψεις να γίνει κυβέρνηση πιθανώς. Να σας πω κάτι. Ξέρετε άρα πολύ όλο καλά αυτό το ότι επιχείρημα... στον κόσμο, σε ένα κομμάτι του κόσμου σας, ναι. Το ερώτημα είναι, όταν πάει ο Σταδάκης και λέει, παιδιά, θα κάνουμε διαπραγμάτευση, θα βάλουμε την πολιτική μας, θα κάνουμε αυτά, μέχρι εκεί που μπορούμε, σου λένε. Η ερώτηση είναι, μέχρι εκεί που μπορείς ή μέχρι εκεί που θα σε αφήσουν? Κοιτάξτε τώρα, η διαπραγμάτευση, η θέση του ΣΥΡΙΖΑ μάλλον, να το ξεκαθαρίσουμε, γιατί όταν διατυπώνουμε τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ, που έχουν μια συνάφεια λογική, έχουν μια στρατηγική, είναι πολύ συγκεκριμένες πλέον μετά τη ΔΕΘ και πολλά άλλα πράγματα. Δεν είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ λέει γενικολογίες, λέει συγκεκριμένα πράγματα. Έχει αναδείξει σε κομβικό σημείο το θέμα του χρέους και έχει δίκιο. Κατά τη γνώμη μου, η κυβέρνηση απέτυχε στο εγχείρημά της να βγει, να διώξει το Δουνουτού σε εισαγωγικά και να βγει από το μνημόνιο πάλι, ναι, σε εισαγωγικά, διότι έχει αφαιρέσει το κομβικό στοιχείο που είναι το χρέος από τη συζήτηση. Άρα δεν μπορεί να επιστρέψει. Όχι, δεν το έχει αφαιρέσει. Η Μέρι Λίντς που μιλούσατε στο πλαίσιο της συνάντησης που έγινε στο Δουνουτού, εσείς τους είπατε τι, ότι θα το διώξετε το Δουνουτού ή όχι? Εμείς εκεί τους αναλύσαμε όλο το σχέδιο του πρώτου. Το οποίο περιλαμβάνει τι, να μείνουμε με τη βοήθεια του Δουνουτού ή να τους διώξουμε? Συγγνώμη, δηλαδή, εμείς θέλουμε να τους διώξουμε και εσείς θέλετε να τους κρατήσετε? Αυτό προσπαθείτε να μας πείτε. Το οποίο περιλαμβάνει και την έξοδο της Τρόικας. Αυτό είναι το πρόβλημα. Το Δουνουτού τι είπατε, εκεί δεν πλάι. Ναι, επαναλαμβάνω. Θα φύγει και το Δουνουτού και η Τρόικα. Αυτό να είναι σαφές. Δεν είναι στο πρόγραμμά μας. Θα φύγει πριν. Και μετά θα κουβεντιάσετε το χρέος ή πρώτα θα συμφωνήσετε για το χρέος και μετά θα φύγει? Πρώτα θα τις διώξουν και μετά θα κουβεντιάσουν. Ποιο? Εντάξει, η έξοδος από το μνημόνιο είναι δεδομένη. Δεν μπορεί να διαπραγματευτεί. Μα και ο Σαμαράς το ίδιο λέει. Εντάξει, το Σαμαράς το τι έκανε είναι δεδομένο και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα κάνει αυτό που έκανε ο Σαμαράς. Ναι, και αυτό να είναι δεδομένο. Ναι. Λοιπόν, το μόνο θέμα επαναδιαπραγμάτευσης με τους εταίρους δεν αφορά το μνημόνιο και τη μνημονιακή πολιτική, οι οποίοι, ναι, είναι καταστροφικές, εξ ορισμού καταστροφικές και έχουν εξαντλήσει ό,τι είχαν να κάνουν, έχει τελειώσει αυτή η ιστορία, άρα αυτό δεν είναι αντικείμενο διαπραγμάτευσης. Αντικείμενο διαπραγμάτευσης είναι η δανειακή σύμβαση και η αναχρηματοδότηση και η εξυπηρέτηση του χρέους με έναν τρόπο βιώσιμο. Αυτό είναι το δηλαδή, αντικείμενο. Δηλαδή, εσείς τώρα είστε και τεχνοκράτες. Αυτή την περίφημη γραμμή, πώς την λένε, ρευστότητας, την έκτακτη. Μάλιστα. Τι θέχεστε ή δεν τη χρειαζόμαστε? Από μόνη δεν τη χρειαζόμαστε. Από μόνη της η γραμμή ρευστότητας δεν απαντάει σε κανένα πρόβλημα. Και θα σας εξηγήσω, ναι, γιατί. Ναι, αλλά δεν, ως εκ τούτου δεν τη θέλουμε ή τι θέλουμε? Αφού δεν απαντάει σε κανένα πρόβλημα, θα σας εξηγήσω δεν γιατί θέλουμε, λοιπόν. Θα σας πω γιατί δεν, ναι, έχει και πολύ σημασία. Τη γραμμή ρευστότητας τη χρειάζεστε και η γραμμή ρευστότητας έρχεται να αντικαταστήσει θεωρητικά. Ναι. Τη γραμμή ρευστότητας του Δουνουτού, που είναι, ναι, το τελευταίο κομμάτι που είναι μένει, το 8 δις, δηλαδή, περί αυτού πρόκειται. Ναι. Και έρχεται να την αντικαταστήσει με μια άλλη πηγή, επειδή η πρόσβαση στις αγορές δεν είναι εφικτή, και, ωραία, δεύτερον, επειδή η εξυπηρέτηση του χρέους, ωραία, με τη σημερινή μορφή απαιτεί 15 δις τα επόμενα, σωστό, 2 χρόνια. Ναι. Αυτό είναι το θέμα, ωραία, αυτό. Εάν μπει το κομβικό σημείο στην αρχή, δηλαδή η επαναδιαπραγμάτευση του χρέους, ούτως ώστε η γραμμή της αποπληρωμής να είναι βιώσιμη, δεν χρειάζεται ούτε γραμμή ρευστότητας. Ωραία, ούτε... σωστό είναι αυτό. Άρα, εάν όμως η διαπραγμάτευση για το χρέος κρατήσει ένα χρόνο, εμείς το χρόνο αυτό θα είμαστε μέσα στο Δουνουτού? Δεν, γιατί εσείς μας παρουσιάζετε εδώ ένα πράγμα που λέει, θα πάω, θα κάτσω σε ένα τραπέζι και σε μισή ώρα θα έχω λήξει το θέμα του χρέους. Όχι, όχι, όχι. Συγγνώμη, και αν διώξω το Δουνουτού, δεν θέλω τη γραμμή χρηματοδότησης,
πρόσβαση στις αγορές όταν δεν τηρώ τις διεθνείς συμφωνίες. Το είδαμε αυτό το έργο εκεί για δύο μέρες, κύριε Σταθάκη. Δεν μπορεί να σας πέρασα παρατήρηση. Κύριε Σταθάκη, ούτε από τις αγορές, ούτε από το δούλου του, από τη ρεύτη. Ναι. Από πού θα χρηματοδοτείται οι καθημερινές ανάγκες του κράτους? Αποφασίστε. Έχει πλεόνασμα ο προϋπολογισμός σας ή όχι? Γιατί να το αποφασίσω αυτό? Αποφασίστε. Αν έχει πλεόνασμα, τότε οι μισθοί και συντάξεις δεν πληρώνονται από γραμμή χρηματοδότησης, πληρώνονται από τον προϋπολογισμό. Συγγνώμη, αν έχουμε φύγει από το ευρώ, είμαστε στην ίδια κουβεντούλα που κάνουμε τώρα? Επαναλαμβάνω το ερώτημα προς εσάς. Αν τους διώξουμε. Προς εσάς. Το 2015, το 2015, οι μισθοί και οι συντάξεις στην Ελλάδα χρειάζονται χρηματοδότηση εξωτερική? Άμα είμαστε στο πλαίσιο αυτό που βρισκόμαστε σήμερα, σε ένα πλαίσιο συνεννόησης, δεν με ανησυχεί κάτι, κύριε Σταθάκη. Αυτό που με ανησυχεί είναι ότι είστε μια στο καρφί, μια στο πέταλο. Όχι, όχι, αυτό με ανησυχεί. Με ανησυχεί ότι αν έχουμε φύγει από το πλαίσιο στο ευρώ, αυτό, τι μπορεί να συμβεί? Αυτό με ανησυχεί. Τίποτα δεν θα συμβεί. Κύριε Σταθάκη, μισό λεπτό. Τίποτα δεν θα συμβεί. Πρακτικά, γιατί μην λέμε. Εσείς καλά κάνετε, γιατί είσαστε τεχνοκράτες. Αλλά εδώ έρχονται στελέχη δικά σας και μας λένε ότι θα πάτε στο Δουνουτού. Ακούστε, όχι, μην δυσανασχετείτε, γιατί δεν είστε μόνο εσείς. Δεν είναι διαπραγματεύσιμη σχέση με το θα πάτε στο Δουνουτού και θα πείτε. Ακούστε. Όχι, θα πάτε στο Δουνουτού και θα πείτε. Μας χρωστάτε, δεν σας χρωστάμε. Αυτό μας λένε τα στελέχη σας. Για το Δουνουτού. Ναι. Είπαμε εμείς ποτέ δεν θα πληρώσουμε το χρέος του Δουνουτού. Όχι μόνο αυτό. Θα το πληρώσετε. Το Δουνουτού είναι δεδομένο. Είναι δεδομένη σχέση συγκεκριμένη. Α, θα το πληρώσετε το Δουνουτού. Ένα λεπτό. Μόνο τα ευρωπαϊκά θα κουρέψουμε. Τα ευρωπαϊκά είναι προς διαπραγμάτευση. Α, τα άξιζε το Δουνουτού. Κύριε Σταθάκη, άρα δεν θα πάτε στο Δουνουτού και θα πείτε, κοίταξε κύριε, κυρία Λαγκάρντ, μας χρωστάς, δεν σου χρωστάμε. Σας λέω φράση συγκεκριμένη που ακούστηκε εδώ σε αυτή την εκπομπή. Μας χρωστάτε, δεν σας χρωστάμε. Δεν υπάρχει αυτό το θέμα. Κοιτάξτε να σας πω. Το χρέος το ελληνικό δεν είναι βιώσιμο και θα κουρευτεί για λόγους βιωσιμότητας. Αυτό είναι de facto. Αυτά που λένε Ευρωπαίοι. Αυτά που λένε Ευρωπαίοι, όχι αυτά που έχει το Δουνουτού. Συγγνώμη, σε λεπτό. Άστε το Δουνουτού, είναι ειδική περίπτωση. Άρα αυτό το πληρώσουμε το Δουνουτού. Όχι, γιατί είναι σοβαρό. Δεν είναι καθόλου σοβαρό, γιατί είναι και μικρό το κομμάτι αυτό. Είναι κάτω. Όχι, είναι σοβαρό που θα πάτε και θα πείτε ότι μας χρωστάτε, δεν σας χρωστάμε, σας άλλο. Σας επαναλαμβάνω. Δεν είναι άποψη του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό. Είναι άποψη τελεχών σας, εννοείται. Όχι. Η ιδιωσιμότητα και αναγκαιότητα κουρέματος του ελληνικού χρέους είναι άποψη. Ναι. 50 μελετών που έχουν γίνει μαζί και των γερμανικών τραπεζών και των ελβετικών και των βρετανικών. Μα αυτό και η κυβέρνηση το όμως το, θα το διαπραγματεύει. Όχι, η κυβέρνηση λέει ότι το χρέος είναι βιώσιμο. Η κυβέρνηση λέει ότι το χρέος είναι βιώσιμο. Η κυβέρνηση λέει όλοι ότι άλλοι στον κόσμο, όλοι άλλοι στον κόσμο, όλοι άλλοι στον κόσμο, και στο συνέδριο στην ΟΑΣΚ το λένε ότι αν δεν υπάρχει κούρεμα είναι, δεν υπάρχει σωτηρία. Δηλαδή συμφωνούν όλοι να κουρέψουν το χρέος και εμείς δεν θέλουμε? Αυτό μας λέτε. Δηλαδή έρχονται τα κοινοβούλια των άλλων λαών, οι Ευρωπαίοι, ξέρω εγώ αυτοί, και λένε να το κουρέψουμε το χρέος. Και εγώ λέω, όχι ρε παιδιά, μην το κουρέψουμε. Δεν είπα αυτό. Δεν είπα αυτό. Είπα ότι οι αποτιμήσεις όλων είναι το χρέος δεν βιώσιμο. Βάζετε το χέρι σας στη φωτιά ότι αυτή τη λύση μπορείτε να την εξασφαλίσετε για τον ελληνικό λαό? Διότι εάν μονομερός προσπαθήσετε να την επιβάλλετε. Όχι, δεν βάλουμε τίποτα. Άμα δεν συμφωνούν και μονομερός δεν επιβάλλετε, τι συζητάμε? Τη βάλατε στο τραπέζι? Τι συζητάμε? Εμείς είμαστε ρεαλιστές, βάζουμε στο τραπέζι. Ξαναδέτε το ερώτημα, τη βάλατε? Με ενδιαφέρει να είναι βιώσιμο το χρέος. Μισό λεπτό τώρα, είπα πάλι. Άρα εσείς όταν πήγατε στο Δουνουτού, τους είπατε παιδιά, εσάς θα σας πληρώσουν. Μην ανησυχείτε για τίποτα, τους είπε. Τους Ευρωπαίους έχουμε το θέμα. Μην ανησυχείτε για τίποτα. Δεν το ήξερα εγώ αυτό. Δηλαδή, αν πήγαινε ο Λαφαζάνης στο Δουνουτού και μιλούσε στη Μέρι Λίντς, τα ίδια με εσάς θα έλεγε. Τα ίδια ακριβώς θα έλεγε. Για να το επίσημε. Έλα, κύριε Παραδάσοπλε, πώς τα βλέπετε σε αυτά? Κοιτάξτε, μια κάλπικη αντιπαράθεση είναι.